Οι περισσότεροι Αλεξανδροπολίτες έκαναν Χριστούγεννα εκτός πόλης και κυρίως στους γύρω οικισμούς και τα χωριά. Όσοι όμως έμειναν, βγήκαν για μια μικρή χριστουγεννιάτικη βόλτα στο κέντρο και φυσικά τα παιδιά, που είναι άλλωστε οι πρωταγωνιστές αυτής της εορταστικής περίοδου, μίλησαν στην κάμερα και έστειλαν τις πιο θερμές ευχές τους. Η Αλεξανδρούπολη ήταν σχεδόν άδεια, αφού οι περισσότεροι προτίμησαν να πάρουν τις οικογένειές τους και να κάνουν κάποια κοντινή χριστουγεννιάτικη εξόρμηση στο ύπαιθρο. Υπήρχαν όμως και κάποιοι που έμειναν και έκαναν μια βόλτα στο κέντρο της πόλης μαζί με τα παιδιά τους, τα οποία ευχήθηκαν με το δικό τους μοναδικό τρόπο χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά! Καλές γιορτές! Περνάμε καλά! Ναι! Χρόνια πολλά! Και καλές γιορτές! Χρόνια πολλά! Και καλές γιορτές! Χρόνια πολλά και καλές γιορτές! Ψωνίσαμε τίποτα για τα Χριστούγεννα? Ναι! Τι πήρες? Πήρα παιχνίδια για να παίξω μαζί με τον αδελφό μου. Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά εδώ μέσα στην Αλεξανδρούπολη. Άντε και καλές γιορτές. Κάποια παιδάκια λίγο μικρότερα σε ηλικία ήθελαν λίγη παραπάνω βοήθεια για να στείλουν ευχές. Τελικά τα κατάφεραν και με επιτυχία. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές. 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 Ναι, καλές γιορτές. Τα παιδιά άλλωστε είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των ημερών και στην πλειοψηφία τους ζητούν από γονείς και νονούς δώρα και παιχνίδια. Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία έστειλαν τις ευχές τους χωρίς να έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από τους γονείς ή τον Άγιο Βασίλη. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Μεγάλε, ψώνησες τίποτα, πήρες κανένα δώρο? Μα. Θα πάρεις? Όχι. Είσαι ωραίος, είσαι λιτοδίαιτος, μ' αρέσεις. Αποδέκτες των περισσότερων ετοιμάτων για δώρα οι γονείς τους, οι οποίοι μας είπαν πως ακόμη και με λίγα χρήματα το ζητούμενο είναι να υπάρχει καλή διάθεση. Καλές γιορτές με αγάπη, ευτυχία και υγεία, τίποτα άλλο. Τα παιδιά περνάνε καλά, χρήματα υπάρχουν για να τους κάνουμε έτσι τα γούστα? Χρήματα δεν υπάρχουν όπως υπήρχαν, απλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να τα απεξέλθουμε συνθήκες. Ευχές προς όλο τον κόσμο μοιράζει ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος στη χριστουγεννιάτικη εγκύκλειό του. Ο κύριος Άνθιμος, πέρα από τις ευχές, εστιάζει και στην οικονομική κρίση και τα δεινά που έχει προκαλέσει στην κοινωνία, η οποία, όπως προτρέπει τους πιστούς, πρέπει να επανακάμψει το συντομότερο δυνατό, αποφεύγοντας τις κακοτοπιές που θέλουν να επιβάλλουν κάποιοι. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης καλεί όλους, χριστιανούς και μη, να βαδίσουν το δρόμο της ενότητας, της αλληλεγγύης και της ομοψυχίας σε μια προσπάθεια εξόδου από τη γενική κρίση.